αν τοποθετήσουμε ένα σώμα μέσα σε ένα υγρό, τότε υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι το σώμα να επιπλέψει στην επιφάνεια. Δεύτερον είναι να μετεωρίζεται στο μέσο του υγρού. Και στο τρίτο είναι να βυθιστεί μέσα στο υγρό. Τώρα πάμε να δούμε αυτές τις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιώντας τη μέση πυκνότητα. Η μέση πυκνότητα είναι κανονική πυκνότητα ρο με μια μπαύλα από πάνω και είναι η μάζα δια των όγκων του σώματος. Η μέση πυκνότητα χρησιμοποιείται όταν το σώμα δεν είναι συμπαγές. Αν έχουμε δύο σφαίρες, τη μία συμπαγή και την άλλη να είναι άδεια από μέσα, δηλαδή να έχει αέρα, τότε σε αυτήν τη σφαίρα θα αναφερόμαστε για τη μέση της πυκνότητα και για τη συμπαγή σφαίρα θα αναφερόμαστε για την πυκνότητα. Τώρα πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση, η οποία στο σώμα επιπλέει στην επιφάνεια του υγρού. Με εδώ ένα τοχείο και το σώμα επιπλέει στην επιφάνεια του υγρού. Τότε για να συμβαίνει αυτό πρέπει η μέση πυκνότητα του σώματος να είναι μικρότερη από την πυκνότητα του υγρού. Η δεύτερη περίπτωση είναι το σώμα να μετεωρίζεται στο μέσο του υγρού. Τότε η μέση πυκνότητα του σώματος θα είναι ίση με την πυκνότητα του υγρού. Και πάμε στην τρίτη περίπτωση, όπου το σώμα βυθίζεται στο πάτο του δοχείου που έχει μέσα το υγρό και τότε λέμε ότι η μέση πυκνότητα του σώματος είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα του υγρού. Τώρα πάμε να το δούμε σε σχέση με τις δυνάμεις. Το βάρος και η άνοση είναι αντίθετες, δηλαδή έχουν ίσο μέτρο αλλά αντίθετη φορά, και εδώ η άνοση και το βάρος, και εδώ για να βυθιστεί εδώ στην αρχή πρέπει το βάρος να είναι μεγαλύτερο από την άνοση. Τώρα το τι συμβαίνει σε έναν πλοίο και επιπλέει είναι ότι η μέση πυκνότητα του πλοίου είναι μικρότερη από την πυκνότητα του θαλασσίου νερού, έτσι ώστε το πλοίο έχει, επειδή έχει αέρα μέσα, τότε η μέση του πυκνότητα είναι μικρότερη από την πυκνότητα του υγρού, έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Αν βάλουμε ένα συμπαγές σώμα π.χ. ένα βελόνι, τότε η πυκνότητα του βελονιού είναι μεγαλύτερα από την πυκνότητα του θαλασσίου νερού και έτσι το βελόνι φτάνει στον πάτο της θάλασσας. Έτσι, αν όμως γεμίσει νερό αντί σε αέρα, το
πλοίο, τότε η μέση του πυκνότητα θα γίνει μεγαλύτερη από το θαλασσινό νερό, ή το βάρος του θα γίνει μεγαλύτερο από την άνοση, και έτσι το πλοίο θα βυθιστεί.